Ήδη από το στάδιο της έρευνας αναγκών, κατέστη σαφές ότι ενώ τα πανεπιστήμια στις χώρες των εταίρων παρέχουν πλούσιες θεωρητικές γνώσεις γύρω από το μάρκετινγκ ή από τα οικονομικά, δεν καλύπτουν σχεδόν ποτέ το κομμάτι της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων που είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως επίσης και ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει μάθημα για το διεθνές μάρκετινγκ, αυτό παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Το Mindtrack έχει να καλύψει το κενό που αφήνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια στις χώρες των εταίρων για πρακτικές γνώσεις γύρω από το κομμάτι της διεθνοποίησης και τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή στις επιχειρήσεις. Το κομμάτι του έργου που ήταν το πιο ενδιαφέρον και που κράτησε εξ αρχής το ενδιαφέρον των σπουδαστών ήταν το κομμάτι της πρακτικής που έρχεται σε επαφή με επιχειρήσεις και η ανάγκη να φτιάξουν ένα export plan. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο πολύτιμο στοιχείο της εκπαίδευσής τους. Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, το έργο Might νομίζω ότι δημιουργεί ευκαιρίες για τους ίδιους τους σπουδαστές, οι οποίοι θα είναι κατ' ουσίαν οι πρώτοι marketing managers που βγαίνουν με εξειδίκευση στο κομμάτι της διεθνοποίησης, πράγμα που τους δίνει και ένα προβάδισμα σε σχέση με την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας, αλλά δημιουργεί ευρύτερα και ένα πλαίσιο διαφορετικής συνεργασίας για τις επιχειρήσεις, που πλέον μπορούν να βρουν ανθρώπους με εξειδίκευση που μπορούν να τους βοηθήσουν να διεθνοποιηθούν με μεγαλύτερη σιγουριά. Για τον λόγο αυτό εξάλλου και επειδή προφανώς στο πλαίσιο του έργου οι απόφοιτοι είναι ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ανθρώπων, θεωρώ σημαντικό να εξακολουθήσει αυτού του είδους η εκπαίδευση να υπάρχει και μετά την επίσημη ολοκλήρωση του προγράμματος.